στους ιστορικούς χρόνους, στο όρος Παγκαίο και σε ολόκληρη την περιοχή του, ζουν διάφορα θρακικά φύλλα που διακρίνονται για την πολεμική τους ικανότητα. Οι Έλληνες έρχονται αργότερα. Οι απόπειρες των Αθηναίων να κατακτήσουν την έφορη γη του Δάτου απέτυχαν και σε μια μάχη το 465 π.Χ. έχασαν 10.000 οπλίτες. Στα 360-359 π.Χ. Έλληνες άπικοι από τη Θάσο, με αρχηγό τον εξόριστο Αθηναίο ρήτορα και πολιτικό Καλλίστρατο, ήρθαν και εγκαταστάθηκαν εδώ και έκτισαν την πρώτη μικρή πόλη. Η πόλη αυτή, πριν πάρει το όνομα του βασιλιά Φιλίππου Δευτέρου, είναι γνωστή άλλοτε με το όνομα Κρινίδες και άλλοτε με το όνομα Δάτων. Το πρώτο οφείλεται στα άφθονα νερά που πηγάζουν ολόγυρα. Κρίνε γάρισι περί το λόφο να μάτων πολλέ. Το δεύτερο ίσως είναι η απήχηση της ξακουστής εφορίας της χώρας αυτής που εκφραζόταν με τις παροιμίες «Δάτων αγαθών και αγαθών αγαθίδας». Δεν ήταν μόνο η έφορη γη που προσήλκυσε τους Θασίους. Νέα μεταλλεία χρυσού είχαν βρεθεί τότε πολύ κοντά στην πόλη, πίσω από το λόφο της Ακρόπολης. Με την κατοχή και εκμετάλλευσή τους κυκλοφόρησαν νέα νομίσματα, χρυσά και χάλκινα, που έχουν για κύρια παράσταση το κεφάλι του Ηρακλή, στην πίσω μεριά ένα τρίποδα ή τόξο μερόπαλο και για πρώτη φορά την επιγραφή «Θάσιον Ήπειρο». Στην απική αυτή δόθηκε εξαιρετική σημασία. Υποστηρίχθηκε πως η 11η επιστολή του Πλάτωνα που απευθύνεται στο Θάσιο Λαοδάμα αφορά την ομοθεσία και οργάνωση των Κρινίδων. Η νέα πόλη όμως δεν χάρηκε για πολύ τη λευτεριά της. Η χρονιά 356 π.Χ. στάθηκε η αρχή μιας νέας περίοδου στην ιστορία της πόλης. Δεν είχαν περάσει 4 χρόνια από την ίδρυσή τους και οι Κρινίδες απειλούνται από τους πολεμικούς Θράκες. Οι κάτοικοί της ζητούν τότε τη βοήθεια του βασιλιά της Μακεδονίας Φιλίππου Δευτέρου που βρισκόταν στην Αμφίπολη. Ο Φίλιππος διείδε τη στρατηγική και οικονομική σημασία των Κρινίδων και τον ρόλο που μπορούσε να παίξει η νέα αυτή πόλη στην πραγματοποίηση των σχεδίων του και έσπευσε να τη βοηθήσει. Την κατέλαβε, αύξησε τον πληθυσμό της με νέους απίκους και της έδωσε το όνομά του. Έτσι δημιουργήθηκε η μακεδονική πόλη Φίλιππη. Ένα μεγάλο και ισχυρό τείχος περιέβαλε την πόλη και ένα θέατρο την εκόσμησε. Παράλληλα ο Φίλιππος άρχισε να εκμεταλλεύεται εντατικά τα χρυσορυχεία που έχουν το όνομα Άσυλα, ίσως γιατί, όπως υπέθεσε ο Γάλλος αρχαιολόγος Χέζεϊ, όσοι εγκληματίες ή φυγάδες σκλάβοι έρχονταν να εργαστούν εδώ, έβρισκαν ασυλία. Ετυμολογούν επίσης το όνομα από τις λέξεις «σιλέως πεδίων» και «σκαπτή ύλη» και του αποδίδουν μία πρόσοδο ανώτερη από 1000 τάλαντα το χρόνο. Στους Φιλίππους εγκαταστάθηκε το βασιλικό νομισματοκοπείο, όπου κόπηκε το περίφημο νόμισμα το Φιλίππιον. Κατά τη διάρκεια της μακεδονικής κυριαρχίας, η Φίλιππη είναι μια από τις πόλεις του μακεδονικού βασιλείου και έχουν ορισμένα προνόμια. Ο πληθυσμός όμως και η σημασία της πόλης φαίνεται πως σιγά σιγά ελαττωνόταν και στην εποχή της ρωμαϊκής κυριαρχίας η Φίλιππη είναι μια μικρή πόλη, όπως μας πληροφορούν αρχαίοι συγγραφείς. Έτσι, όταν η Μακεδονία το 167 π.Χ. χωρίστηκε από τον Εμίλιο Παύλο σε 4 διοικητικές περιφέρειες, τις Μερίδες, πρωτεύουσα της πρώτης Μερίδας είναι η Αμφίπολη και όχι η Φίλιππη. Αργότερα, στα 86 π.Χ., η πόλη αναφέρεται στον πόλεμο της Ρώμης κατά του βασιλιά του Πόντου Μυθριδάτη και απ' εδώ περνούν τα ρωμαϊκά στρατεύματα. Λίγο αργότερα, στα 42 π.Χ., ένα κοσμοϊστορικό γεγονός, η μάχη των Φιλίππων, κάνει περίφημο το όνομα της πόλης σε όλο τον αρχαίο κόσμο. Τον Οκτώβριο του 42 π.Χ., έξω από τα τείχη των Φιλίππων, δυτικά από την πόλη, δύο μεγάλες ρωμαϊκές στρατιές, η μία των Δημοκρατικών με αρχηγούς τον Βρούτο και τον Κάσιο και η άλλη της Τριανδρίας
με αρχηγούς τον Αντώνιο και τον Οκταβιανό, μπλέχτηκαν σε ένα φωνικό αγώνα. Η μάχη που τελείωσε με την ήττα των Δημοκρατικών είχε κοσμοϊστορικές συνέπειες. Σε λίγο το Δημοκρατικό Πολίτευμα καταργήθηκε στη Ρώμη και αναδείχθηκε ο πρώτος αυτοκράτορας, ο Οκταβιανός Αύγουστος. Όμως η μάχη αυτή είναι σταθμός και στην ιστορία των Φιλίππων, που τότε το όνομά τους γίνεται γνωστό σε όλο τον αρχαίο κόσμο. Γιατί ευθύς μετά το τέλος της, Ρωμαίοι άπικοι εγκαταστάθηκαν στην πόλη και με τη γλώσσα, τη διοίκηση, τους θεσμούς και τη θρησκεία τους, της έδωσαν για 2-3 αιώνες το χαρακτήρα ρωμαϊκής πόλης. Στη ρωμαϊκή εποχή και ιδιαίτερα στα χρόνια των Αντωνίνων, ανθίζουν οι τέχνες τους Φιλίππους. Κτίζονται μεγάλες και δαπανηρές οικοδομές, το φόρουμ, η εμπορική αγορά, η παλέστρα, τα λουτρά, πολλά ιερά και ένα μεγάλο υδραγωγείο που έφερνε το νερό από τη δυτική πλευρά μέσα στην πόλη. Υψώνονται αγάλματα και τιμητικά μνημεία και η όψη της πόλης αλλάζει. Στον 3ο μετά Χριστόν αιώνα περνούν απ' εδώ με τα στρατεύματά τους οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες που εκστρατεύουν προς Ανατολάς. Οι θρησκευτικές δοξασίες του ντόπιου θρακικού πληθυσμού και των Ελλήνων απίκων ανακατεύτηκαν με τις δοξασίες των Ρωμαίων και με τα θρησκευτικά ρεύματα της Ανατολής που έφταναν ως εδώ από το θαλάσσιο δρόμο και την Εγνατία και δημιουργήθηκε έτσι το πάνθεο της Αποικίας. Η λαϊκή ευλάβεια σκάλισε σε ανάγλυφα στους βράχους της Ακρόπολης τις μορφές των θεών που πίστευε μέσα σε μικρές κόγχες που απομιμούνται ναίσκους με αετώματα. 140 περίπου είναι τα ανάγλυφα των θεών που βρέθηκαν στους βράχους και δίπλα τους κάπου-κάπου μια αναθηματική επιγραφή ή μια κόγχη για να δεχτεί την προσφορά του πιστού. Τελευταία έρχεται η χριστιανική θρησκεία. Το σύμβολό της, ο Σταυρός, βρίσκει τη θέση του στα υπαίθρια ιερά των βράχων ανάμεσα στους ειδωλολατρικούς θεούς. Οι κάτοικοι των Φιλίππων είναι οι πρώτοι στην Ευρώπη που ακούνε το κήρυγμα της νέας θρησκείας. Στις πράξεις των Αποστόλων διαβάζουμε χαρακτηριστικά. Παρελθόντες δε την Μυσίαν κατέβησαν εις Τροάδα. Και όραμα διανυκτός το Παύλο όφθη, ανήρ Μακεδόν της, ειν εστός και παρακαλών αυτών και λέγον, διαβάς εις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν. Ως δε το όραμα είδεν, ευθέως εζητήσαμεν εξελθήν εις Μακεδονίαν, συμβιβάζοντες ότι προσκέκλειται ημάς ο Θεός, ευαγγελίσαστε αυτούς. Αναχθέντες δε από Τροάδος, ευθυδρομήσαμεν εις Σαμοθράκην. Τη δε επιούση εις νέαν πόλην, κακήθεν εις Φιλίππους, ήτησε στην πρώτης μερίδος Μακεδονίας πόλης Κολονία. Ήμεν δε εν ταύτη τη πόλη διατρίβοντες ημέρα στινάς. Μία μέρα του 49 ή 50 μετά Χριστόν, ένα ιστιοφόρο αποβιβάζει τον Απόστολο Παύλο, τον Σίλα, τον Τιμόθεο και τον συγγραφέα των πράξεων των Αποστόλων, πιθανότατα τον Λουκά, στη Νεάπολη, τη σημερινή Καβάλα. Απ' εδώ παίρνουν την Εγνατία Οδό και σε λίγο φτάνουν στους Φιλίππους. Οι πράξεις των Αποστόλων μας δίνουν μια ζωντανή εικόνα των ημερών που έμεινε ο Παύλος στην πόλη. Έξω από τη δυτική πλευρά του τείχους, λίγο πιο πέρα από μία πύλη, έτρεχε ένα ποταμάκι που κοντά σε αυτό ήταν ο τόπος της προσευχής των Εβραίων. Εκεί κατευθύνεται ο Απόστολος με τους συνοδούς του ένα Σάββατο και στις συγκεντρωμένες γυναίκες απευθύνει για πρώτη φορά το κήρυγμά του. Τον ακούει προσεκτικά η Πορφυρόπολης Λιδία από τα Θυάτυρα και πρώτη αυτή με τους άλλους ποιτικούς της παίρνει το βάπτισμα της νέας θρησκείας. Έπειτα παρακαλεί τον Παύλο να δεχτεί τη φιλοξενία της. Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη του Παύλου στους Φιλίππους, που είχε σαν αποτέλεσμα την ίδρυση της πρώτης μικρής χριστιανικής εκκλησίας, με την οποία συνδέθηκε στενότατα σ' όλη τη ζωή του. Τα αισθήματα του Αποστόλου για τους χριστιανούς της πόλης διαφαίνονται σε κάθε λέξη της επιστολής που τους έστειλε το 55 μετά Χριστό από τη φυλακή της Εφέσου. Δύο άλλες φορές τουλάχιστον ξαναπέρασε ο Παύλος από τους Φιλίππους.
μία στο 56 και μία στο 57 μετά Χριστόν, και την τρίτη αυτή φορά γιόρτασε εδώ το Πάσχα. Η επιστημονική έρευνα και μελέτη της θέσης των κτηρίων και των μνημείων των Φιλίππων αρχίζει με τις εργασίες του αρχαιολόγου Χέζη και του αρχιτέκτονα Ντομέ, που επικεφαλής μιας επιστημονικής αποστολής παρέμειναν εδώ από τις 5 ως τις 22 Απριλίου 1861. Συστηματικές ανασκαφές άρχισε η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών από το 1914. Πολλά αρχαία κτίρια απαλλάχθηκαν από το παχύ στρώμα της επίχωσης που τα σκέπαζε και πρόβαλαν στο φως του ήλιου τη φθαρμένη από το χρόνο και τα ιστορικά γεγονότα όψη τους. Δρόμοι, πόρτες με κατόφλια χιλιοπατημένα, κτίρια, σκάλες, χριστιανικές εκκλησίες και ειδωλολατρικοί ναοί αποκαλύφθηκαν με τις ανασκαφές. Και ο σύγχρονος επισκέπτης μπαινοβγαίνει στα ίδια κτίρια και περιφέρει τα βήματά του στην ίδια πλατεία και στους ίδιους δρόμους που πολλούς αιώνες πριν περπατούσαν Έλληνες και Ρωμαίοι, χριστιανοί και ειδωλολάτρες. Από το δημόσιο δρόμο, μία σκάλα μας φέρνει κάτω στα ερείπια του Φόρουμ. Το Φόρουμ των Φιλίππων είναι μία τετράγωνη πλατεία, στρωμένη με μεγάλες πλάκες μαρμάρου. Στις τέσσερις πλευρές της πλατείας είναι κτισμένες πολλές οικοδομές που αυξάνουν τις διαστάσεις του μνημιακού αυτού αρχιτεκτονικού συνόλου. Είναι πολύ πιθανό πως τα οικοδομήματα της δυτικής πλευράς του Φόρουμ είχαν εγκατασταθεί οι διοικητικές αρχές της Ρωμαϊκής Αποικίας. Εδώ βρισκόταν η βιβλιοθήκη της πόλης, όπως μας πληροφορεί μία μνημιακή λατινική επιγραφή, χαραγμένη σε γύσο πλούσια διακοσμημένο. 9 κομμάτια του γύσου αυτού είναι τοποθετημένα στη σειρά κοντά στη νότια ανατολική γωνία της πλατείας. Από τα 5 δωμάτια του βάθους, ένα παρουσιάζει μία αξιοπρόσεκτη λεπτομέρεια. Κατά μήκος των τριών τείχων του και σε απόσταση 2,40 μέτρα από αυτούς, σώζεται ένα μικρό θεμέλιο τείχου σε σχήμα π. Ο τείχος αυτός κρατούσε ένα ξύλινο πατάρι, επάνω στο οποίο στήριζαν και ξετύλιγαν τα βιβλία. Ήταν δηλαδή το δωμάτιο αυτό αναγνωστήριο της βιβλιοθήκης, ενώ τα άλλα πιθανά αποθήκες βιβλίων. Η μεγάλη οδός που ένωνε το Δυράχιο με το Βυζάντιο, η Εγνατία, περνούσε μέσα από τους Φιλίππους, έξω από τη βόρεια πλευρά του Φόρουμ, και ήταν η κυριότερη λεωφόρος της αρχαίας πόλης. Με την Εγνατία επικοινωνούσε το Φόρουμ με δύο κατοφερικές διόδους που σώζονται κοντά στα άκρα της βόρειας πλευράς του. Της Εγνατίας αποκαλύφθηκε ένα μεγάλο μέρος. Έχει πλάτος 6 περίπου μέτρα και είναι στρωμένη με μεγάλες τετράγωνες πλάκες μαρμάρου. Σε πολλές πλάκες διακρίνονται τα αυλάκια που σχημάτισαν η τροχή των αρχαίων αμαξών. Στο χώρο που μεσολαβεί μεταξύ της παλαιοχριστιανικής βασιλικής Β και του μέσου της νότιας του Ας, απλώνονται τα ερείπια ενός οικοδομικού συνόλου. Η αρχιτεκτονική του διάταξη και οι επιγραφές που βρέθηκαν εδώ επέτρεψαν να ταυτιστεί η οικοδομή αυτή με την ρωμαϊκή εμπορική αγορά. Από την αγορά διατηρήθηκε μόνο το βόρειο μέρος, που ενσωματώθηκε από τον βυζαντινό αρχιτέκτονα στην εκκλησία και αποτέλεσε τη μνημιακή είσοδο στο βόρειο κλήτος της. Το μεγαλύτερο μέρος της καταστράφηκε ως τα θεμέλια για να δημιουργηθεί ο χώρος που χρειαζόταν για το χτίσιμο της εκκλησίας. Αφήνοντας τη ρωμαϊκή αγορά, ο επισκέπτης μπαίνει στην παλαιοχριστιανική βασιλική Β από μια είσοδο ανοιγμένη στο βόρειο τείχο της. Οι τέσσερις δυνατοί πεσί της, πάντα όρατοι, έδωσαν στο μνημείο το τουρκικό όνομα Ντιρεκλέρ, που σημαίνει κολόνες,
και που με αυτό συχνά αναφέρεται από τους ταξιδιώτες και τους επιστήμονες. Η εκκλησία ανήκει στον τύπο της βασιλικής Μετρούλο, που σκέπαζε το ιερό και τον χώρο που είναι μπροστά σε αυτό. Για τον αρχιτεκτονικό τύπο και τη διακόσμησή της, χρησίμευσαν σαν πρότυπα οι περίφημες εκκλησίες της Κωνσταντινούπολης Αγία Σοφία και Αγία Ειρήνη. Έξοχα δείγματα διακοσμητικής τέχνης είναι τα κοιονόκρανα, τα επίκρανα και τα επιθύματα της εκκλησίας αυτής των Φιλίππων. Πλατιά φύλλα ακάνθου, απλωμένα στον κάλαθο του κοινοκράνου, δύο από κάθε πλευρά, με πολύ χαμηλό ανάγλυφο και λογής-λογής φιλοστοιχίες, είναι τα διακοσμητικά θέματα. Μα το τρυπάνι σκάλισε τόσο βαθιά τα περιγράμματα, που έκανε το μάρμαρο να μοιάζει με δαντέλα. Ανάμεσα στα αναρρύθμιτα μικρά φύλλα, παιχνιδίζουν το φως με τη σκιά και με τις αντιθέσεις τους δημιουργούν το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Η μεγάλη και όμορφη αυτή εκκλησία χτίστηκε γύρω στα 550 μετά Χριστόν ή και λίγο αργότερα. Πριν όμως τελειώσει ολότελα το εσωτερικό της, γκρέμισε ο Τρούλος και γέμισε συντρίμμια. Έτσι έμεινε ερείπιο και σιγά σιγά τη ρήμαξαν ο χρόνος και οι άνθρωποι. Στη θέση της, στους τελευταίους Βυζαντίνους χρόνους, απλώθηκε ένα νεκροταφείο. Όταν τελειώσουμε την επίσκεψη των κτηρίων που βρίσκονται στο παιδινό μέρος της αρχαίας πόλης, επιστρέφουμε στο δημόσιο δρόμο, στο σημείο από όπου ξεκινήσαμε. Από εδώ προχωρούμε προς τα δυτικά, λίγες δεκάδες μέτρα, και φτάνουμε σε αρχαίες μνημιακές σκάλες. Με αυτές επικοινωνούσε το φόρουμ με τη μεγάλη ταράτσα, που σχηματίζεται στους τελευταίους πρόποδες της Ακρόπολης και που δεσπόζει πάνω από τις οικοδομές του φόρουμ. Εδώ είναι το πρόπυλο μιας άλλης παλαιοχριστιανικής εκκλησίας που είναι κτισμένη επάνω στην ταράτσα. Οι σκάλες ήταν προσιτές από δύο εισόδους με διαφορετικό πλάτος η κάθε μια. Μπροστά στη μεγαλύτερη είσοδο υπάρχουν τέσσερα ημικυκλικά σκαλοπάτια. Εσωτερικά από την είσοδο, στα δεξιά μας, ένα στενός διάδρομος φέρνει στην κρύπτη της εκκλησίας ένα μικρό σκοτεινό κτίριο με δύο χώρους που τους σκεπάζουν καμάρες. Η χριστιανική παράδοση πιστεύει πως το κτίριο αυτό ήταν η φυλακή του Αποστόλου Παύλου, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για δεξαμενή νερού ρωμαϊκών χρόνων. Σε μεταγενέστερους χρόνους, πιθανά στον 10ο αιώνα μετά Χριστόν, οι χριστιανοί διακόσμησαν τους τοίχους του με τοιχογραφίες και έκτισαν πάνω από αυτό μία μικρή εκκλησία που μόλις διακρίνεται το αρχιτεκτονικό της σχέδιο. Οι τοιχογραφίες που απεικόνιζαν διάφορα επεισόδια από την παραμονή του Αποστόλου Παύλου στους Φιλίππους, όπως τη μαστίγωση και φυλάκισή του, το βάπτισμα του δεσμοφύλακα και της οικογένειάς του, τη θεραπεία της δαιμονισμένης και άλλα, σώζονταν ως το τέλος του περασμένου αιώνα. Αποκαλύφθηκαν για πρώτη φορά στα 1876, έπειτα όμως, με το ξανασκέπασμα του μνημείου με χώματα και πέτρες που κύλησαν από τα υψώματα, καταστράφηκαν και λίγα μόνο υπολείμματα από τις τοιχογραφίες διατηρούνται σήμερα. Λίγες δεκάδες μέτρα βόρειο-ανατολικά από την αψίδα της Βασιλικής Άλφα, στη θέση αρχαίων λατομείων, χτίστηκε στους ρωμαϊκούς χρόνους, 2ο και 3ο μετά Χριστό αιώνα, μια σειρά μικρών ιερών. Το δυτικότερο από αυτά ήταν πολύ πιθανό το ιερό του Σιλβανού. Στον κομμένο κάθετα βράχο, που αποτελεί τη βόρεια πλευρά του ναού, υπάρχουν τρεις κόγχες, προορισμένες να δεχτούν αγάλματα φυσικού μεγέθους. Μπροστά στις κόγχες, ο βράχος είναι δουλεμένος έτσι που να σχηματίζει μια επιμήκη βαθμίδα. Στο ιερό υπήρχαν δύο χάλκινα αγάλματα του θεού Σιλβανού και τρία μαρμάρινα των συμβόμων θεών Βάκχου, Ερμή και Ηρακλή. Για την κεράμωση της στέγης με 400 κεραμίδια, την ισοπαίδωση και πύληνη πλακόστρωση του δάπεδου μπροστά στο ναό
και την κατασκευή πάνω στο βράχο μιας ανόδου προς το ιερό, είχαν δαπανίσει ο αξιωματούχος Πούμπλιους Χοστίλιους Φιλάντελφους και τα μέλη του θρησκευτικού συλλόγου των πιστών του Σιλβάνου. Όλες αυτές οι λεπτομέρειες που αφορούν το κτίριο, καθώς και οι κατάλογοι των ονομάτων των πιστών με τις δωρεές του καθενός, είναι γνωστοί από τις λατινικές επιγραφές των βράχων κάπου 30 μέτρα στα νότια-ανατολικά. Κάπου 130 μέτρα βόρεια-ανατολικά από την αψίδα της Βασιλικής Α, στους πρόποδες του λόφου της Ακρόπολης, στηριγμένο στο ανατολικό τείχος της πόλης, είναι κτισμένο το θέατρο. Το παλιότερο οικοδόμημα ανήκει στον 4ο αιώνα π.Χ., στην εποχή του Φιλίππου του Δευτέρου, και είναι με το μικρό ναό ή ηρώο της Ταράτσας τα πιο αρχαία γνωστά ως σήμερα μνημεία των Φιλίππων. Από την αρχαιότερη εποχή διατηρούνται οι αναλυματικοί τείχοι του Κύλου και των Παρόδων. Η ορχήστρα του είχε διάμετρο 21 και 60 μέτρα και η πάροδη μήκος 25 μέτρων περίπου η καθεμιά. Με τις διαστάσεις του αυτές, το θέατρο των Φιλίππων είναι ένα από τα μεγαλύτερα αρχαία θέατρα. Η αύξηση και διαφοροποίηση του πληθυσμού της πόλης με τη ρωμαϊκή απήκηση, η αλλαγή των θεαμάτων και οι αρχιτεκτονικές και αισθητικές απαιτήσεις της εποχής επέβαλαν μεγάλες διαρρυθμίσεις του θεάτρου που φαίνεται να πραγματοποιήθηκαν στο δεύτερο μισό του Δευτέρου μετά Χριστόν αιώνα. Οι 3-4 πρώτες σειρές των εδωλίων αφαιρέθηκαν και έτσι αυξήθηκε η διάμετρος της ορχήστρας. Το δάπεδό της στρώθηκε με μεγάλες πλάκες μαρμάρου, στην περιφέρειά της κτίστηκε ένας τείχος ύψους 1-10 μέτρων και πάνω σε αυτόν τοποθετήθηκε ένα μαρμάρινο θωράκιο. Οι εργασίες αυτές αποσκοπούσαν στην προστασία των θεατών από τα άγρια θηρία που εμφανίζονταν στο θέατρο στους ρωμαϊκούς χρόνους. Νέες σειρές εδωλίων έγιναν την εποχή αυτή στο πιο ψηλό μέρος του Κύλου, όπου κτίστηκε ένας πλατής περιφερικός τείχος για να τα στηρίξει και όπου ανοίχθηκαν είσοδοι που έφερναν απ' έξω στα πιο ψηλά καθίσματα. Οι πάροδοι σκεπάστηκαν με καμάρες και κτίστηκαν τα οικοδομήματα της σκηνής. Ο τείχος της πρόσωψης της σκηνής, μήκους 40 μέτρων, έχει 5 εισόδους και 6 τετράγωνες κόγχες, στις οποίες ήταν πιθανότατα τοποθετημένα αγάλματα μουσών. Ένα άγαλμα μούσας βρέθηκε εδώ από τον Χέζεϊ και μεταφέρθηκε στο Λούβρο. Ένας μαρμάρινος αρχιτεκτονικός διάκοσμος, βαλμένος σε 2 ορόφους με 2 επάλληλες σειρές κολόνες, στόλιζε την πρόσωψη της σκηνής. Βρέθηκαν στις ανασκαφές πολλά κομμάτια αυτού του διακόσμου, που έχει για θέματα ανθέμια, κυμάτια, αστραγάλους κλπ. Στα μέσα του 3ου μετά Χριστόν αιώνα πιθανότατα, έγινε μια τελευταία διαρρύθμιση στο θέατρο των Φιλίππων, με τη μεταβολή της ορχήστρας του σε κυκλική αρένα για θηριομαχίες, μονομαχίες και κυνήγια και τη συμπίεση του τείχου της σκηνής, έτσι που να δημιουργηθεί μεγαλύτερος χώρος για τα θεάματα αυτά. Κτίστηκε τότε ένας υπόγειος διάδρομος που κόβει την περιφέρεια της ορχήστρας από το μέρος της σκηνής και που χρησίμευε για να βγαίνουν τα θηρία από τα υπόγεια στην αρένα. Από το μεγάλο αυτό θέατρο αξιοθρήνητα ερείπια σώζονται σήμερα, γιατί στη διάρκεια της τουρκοκρατίας χρησίμευσε σαν λατομείο για την κάλυψη των οικοδομικών αναγκών των κατοίκων του γειτονικού χωριού. Όπως αναφέραμε και στην αρχή, οι Φίλιππι και η περιοχή τους πολύ ενωρίς τράβηξαν το ενδιαφέρον του αρχαίου κόσμου. Θρύλοι, μύθοι, λατρείες, ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα δέθηκαν στενά με αυτόν τον τόπο. Το κοντινό Παγγαίο, που φαίνεται τόσο καθαρά από τους Φιλίππους, ήταν σπουδαίο θρησκευτικό κέντρο με αρχαία μυθολογική παράδοση, αλλά και σημαντικός οικονομικός παράγοντας με τα μεγάλα δάση και τα μεταλλεία του. Εδώ, σύμφωνα με την αρχαία παράδοση, πρώτος ο Φίνικας Κάδμος βρήκε τα χρυσορυχεία και εδώ κόπηκαν τα πιο αρχαία νομίσματα της περιοχής
με διονυσιακές παραστάσεις. Όπως στο δελφικό μαντίο, έτσι και στο μαντίο του Διονύσου, ψηλά στην κορυφή του Παγκαίου χρησμοδοτούσε μια γυναίκα, η Πρόμαντης, και ανακοίνωναν τους χρησμούς της στους πιστούς οι ιερείς του Θεού, οι προφητεύοντες. Στις πυκνόφυτες πλαγιές του Ουνού, σε πολύ παλιά χρόνια, σχηματίστηκαν διονυσιακή θίαση και εδώ διαμορφώθηκαν ιδέες για την Αθανασία. Ακόμα μια αρχαία παράδοση, που την διέσωσε ο Απιανός, τοποθετεί κοντά στους Φιλίππους, σε ένα μικρό ποτάμι, το Ζιγκάκτη, τη θέση που ο Πλούτονας άρπαξε στο σκοτεινό βασιλιό του την Περσεφόνη, ενώ αυτή μάζευε λουλούδια. Στους μεσαιωνικούς και νεότερους χρόνους, πλάστηκαν λαϊκές παραδόσεις που συνδέουν πολλά αρχαία μνημεία των Φιλίππων με το όνομα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έτσι διηγούνται πως εδώ γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος, η αψίδα της Αποικίας έγινε για να μετρήσει το στρατό του, η βασιλική βήτα ήταν το νομισματοκοπείο του και ένα επιτύμβιο μνημείο ήταν η φάτνη του Βουκεφάλα. Αλλά και η αφήγηση για την κοσμοϊστορική μάχη των Φιλίππων, για την οποία έγραψαν πολλοί αρχαίοι ιστορικοί και ποιητές, επαναλαμβάνεται ως τα νεότερα χρόνια. Καθώς αντικρίζει κανένας την αυστηρή και επιβλητική σιλουέτα των γκρίζων γυμνών βράχων της Ακρόπολης και απολαμβάνει τη θέα του ιδυλιακού τοπίου της Πεδιάδας, θυμάται τις δραματικές στιγμές της μάχης που αναφέρει ο Σέξπιρ στον Ιούλιο 4, φαντάζεται τους ήρωές της και βλέπει τον τόπο να παίρνει ζωντάνια. Η αρχαία παράδοση για το φάντασμα του Κέσσαρα που είδε ο Βρούτος λίγο πριν από τη μάχη επαναλαμβάνεται από το Σέξπιρ στην τραγωδία του. Ό,τι άσχημα που καίει αυτή η λαμπάδα. Μπα, ποιος έρχεται εκεί? Βέβαια, θα είναι τα κουρασμένα μάτια μου που πλάθουν το απέσιο τούτο θέαμα. Με ζυγώνει. Ποιος είσαι? Τι είσαι? Είσαι Θεός? Είσαι άγγελος ή δαίμονας που κάνεις να μου παγώνει το αίμα και να ορθώνονται οι τρίχες στο κεφάλι μου? Ποιος είσαι? Είμαι ο κακός σου δαίμονας, ο Βρούτε. Τι θέλεις εδώ μέσα? Να σου πω ότι θα με δεις στους Φιλίππους. Πάει καλά, θα σε είδω. Ναι, στους Φιλίππους. Καλά λοιπόν, θα σε δω στους Φιλίππους.